Μπορεί να είναι ένα άγγιγμα, μια λέξη, ένα βλέμμα. Δεν το ήθελα. Αλήθεια. Κάτι άκουσα. Κι αν ήταν ψέμα, μη δίνει σημασία. Τα ήθελε. Τα ήθελα. Φοβήθηκα. Δεν θυμάμαι. Τα ήθελε, το θυμάμαι. Δεν θέλω να θυμάμαι. Ήμουν παιδί. Τι θα πει ο κόσμος? Ο κόσμος είμαστε εμείς. Βοήθεια. Μ' ακούει κανείς? Βοήθεια. Κάποιος βοήθεια. Είπε πως χτύπησε στον ντουλάπι. Δεν είπε τίποτα. Μίλα σε παρακαλώ. Μίλα. Μη μιλάς. Σκάσε. Φτάνει. Είμαστε μαζί σας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη τεχνολόγιο. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή, όπως πάντα, αλλά ειδικά σήμερα να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο που αυτό δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι την ηλικία του, αλλά είναι κοντά στην ηλικία του, στην ηλικία μου, σίγουρα. Είναι της γενιάς της δικής μου, με ό,τι σημαίνει αυτό για την τέχνη και με όσα, για όσα καταπιάνεται. Και είναι ο Θανάσης Αλταμπάσης, που είναι ένα πολύ γνωριμό σας πρόσωπο. Καλησπέρα, Θανάση. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια και σε όλους όσους μας βλέπουν. Λοιπόν, σε κάλεσα σήμερα για να τα πούμε, γιατί δεν κρύβω ότι και πριν συνδεθούμε συζητούσαμε αυτό το πράγμα, ότι εγώ ιδανικά... Καφέ έφτιαξες? Καφέ έφτιαξες? Βεβαίως έχω φτιάξει, εδώ είναι ο καφέ. Α, εντάξει. Εντάξει. Γιατί τώρα έτσι κάπως τους πήγαμε, νομίζω. Έτσι, έτσι, έτσι και όλες τις ώρες βέβαια. Λοιπόν, ήθελα να βρεθούμε, για να τα πούμε ούτως ή άλλως και παλιότερα και δεν είχαμε καταφέρει, γιατί εσύ σε μία περίοδο κανονικότητας, γιατί τώρα δυστυχώς για εδώ και ένα χρόνο δεν είμαστε σε μία κανονικότητα, καταπιάνεις με πάρα πολλά πράγματα, σε τηλεόραση, σινεμά, θέατρο. Τώρα, σε κάλεσα γιατί είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και στο οποίο συμμετέχεις και έχει σκοπό να προάγει αυτό που λέμε «μιλήστε». Μιλώ για τον καλλιτεχνικό κόσμο που έχουν βγει πάρα πολλά σκάνδαλα στη φόρα και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να έρθει η κάθαρση που μπορεί με όλα αυτά που λέγονται να έρθει. Αλλά για να μην μιλάω εγώ, πες μου πώς έγινε όλο αυτό με το βίντεο και ποια είναι η εικόνα που έχεις μετά από όλες αυτές τις θλιβερές αποκαλύψεις που βγήκαν. Συνήθως σε περιπτώσεις που το αποτέλεσμα είναι για ένα κοινωνικό όφελος, πάντα με βρίσκουν... σύμφωνο και, να κάνω μια τέτοια δουλειά και έτσι ήταν και αυτό ακριβώς το βίντεο που έγινε και με όλα αυτά όντως που συμβαίνουν και που αρχικά βγήκαν από το χώρο μας πιο πολύ, αλλά όπως όλοι το λένε και φαντάζομαι όλοι το καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει μόνο στο δικό μας χώρο, ισχύει παντού και είναι και μια κατάσταση παγιωμένη πολλών χρόνων, για να μην πω αιώνων, που νομίζω ότι πρέπει κάπως να αρχίσει να αλλάζει. Οπότε ό,τι λιθαράκι μπορεί να μπει σε αυτήν την αλλαγή με βρίσκει σύμφωνο και με βρίσκει συμμέτοχο. Γι' αυτό λοιπόν με το που με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε για το σκοπό του μηνύματος και μου στείλανε και το σενάριο κτλ. Κατευθείαν είπα το ναι, γιατί θέλω όσο μπορώ να συμμετέχω σε τέτοια πράγματα. Είχα κάνει και μια αντίστοιχη καμπάνια πριν βγουν όλα αυτά τα πράγματα, σε ένα αντίστοιχο ταινιάκι που είχε γίνει και τώρα σε αυτό. Εγώ είμαι αισιόδοξο στο ότι πραγματικά θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί νιώθω ότι οι καινούργιες γενιές είναι πιο, να το πω, ευαίσθητες, να πω καλλιεργημένες με την ευρύτερη έννοια, ανοιχτόμυαλες. Πιστεύω ότι κάποια στερεότυπα και στεγανά του παρελθόντος σιγά σιγά θα φεύγουν. Και υπάρχει πολλής κόσμος που μπορεί και θέλει να βοηθήσει σε αυτό. Και τώρα πια που ανοίξανε τα στόματα, αυτό βοηθάει στον κόσμο που έχει πάθει πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και άντρες, είναι και τα δύο φύλλα, δεν έχει να κάνει με το φύλλο αυτό. Νομίζω ότι τώρα θα έχουν ακόμα περισσότερο θάρρος να μιλήσουν και είμαστε μαζί τους και αυτό κάνει και το βίντεο που κάναμε. Εσύ έχεις επιβεβαιώσει σε συνέντευξή σου που κάπου είδα προημερών που έψαχνα κάποια πράγματα, ότι έχεις επιβεβαιώσει αυτό που μας επιβεβαιώνουν σε εμάς τους δημοσιογράφους τέλος πάντων και ακούει ο κόσμος, πολλοί ηθοποιοί, πολλοί καλλιτέχνες και ξαναλέω, αφορά όλους τους κλάδους, αλλά στο δικό σας κλάδο κακά τα ψέματα έχουν πέσει προβολής τελευταία. Έχεις λοιπόν επιβεβαιώσει ότι και εσύ στο ξεκίνημά σου συνάντησες μια κατάσταση η οποία θεωρείται δεδομένη.
Δηλαδή, ναι, ότι έτσι ήταν, αν ένα σκηνοθέτη είναι ευέξαπτος, ας πούμε. Πώς ακριβώς έγινε το κλικ και κάποια από εσάς, καλώς βέβαια, αρχίσατε να μην διαπραγματεύεστε τα αυτονόητα, δηλαδή το σεβασμό απέναντί σας. Να σου πω κάτι, στη δική μου περίπτωση μίλησε πιο πολύ το ένστικτό μου. Διότι προσωπικά απέναντι σε μένα δεν συνέβη κάτι μεμπτό, αλλά συμβαίνανε πράγματα γύρω μου που τα έβλεπα και ναι, μεν, υπήρχε ένα αυτό που όντως είχα πει ότι ήταν σαν μια παγιωμένη κατάσταση, αλλά εμένα το ένστικτό μου κλωτσούσε. Κάτι μου έλεγε ότι αυτό δεν είναι σωστό να το σιγοντάρω. Και αν όχι να το σιγοντάρω, δεν μπορώ εγώ να είμαι μέσα σε αυτό. Οπότε ενώ έχω βρεθεί με πάρα πολύ ταλαντούχους ανθρώπους στη δουλειά και δεν μιλάω μόνο για ανθρώπους, για όλα τα πόστα, τα τελευταία πολλά χρόνια αποφεύγω συνεργασίες, τουλάχιστον όταν γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι υπερβαίναν τα εσκαμμένα σε σχέση με τη δική μου ηθική, να το πω έτσι. Αλλά εκτός από τη δική μου ηθική υπάρχει και μια αντικειμενική ηθική που... Εκεί υπάρχει ένα φρένο που οπωσδήποτε πρέπει να μπει από όλους και η εποχή επιτάσσει αυτό το φρένο. Εγώ σου λέω, το έκανα από ένστικτο, γιατί ένιωθα ότι όσο επαγγελματίας κι αν είμαι, θέλω και μία ηρεμία για να μπορώ να βγάλω τον καλό μου αυτό. Γιατί εμείς, τουλάχιστον να μιλήσω για τη δουλειά μου ηθοποιή, παλεύουμε συνεχώς με το μέσα μας, εκτιθέμεθα, βγάζουμε τον εαυτό μας και τα ισόψυχά μας κάθε βράδυ στη σκηνή όταν πρόκειται για το θέατρο, αλλά και σε μια κινηματογραφική ταινία. Πάλι με το μέσα μας λειτουργούμε. Και όσο και αν λέμε και θέλουμε να είμαστε καλοί επαγγελματίες, στα πλαίσια του επαγγελματισμού υπάρχει και το κομμάτι της ψυχολογίας που δεν πρέπει να το παραβλέπει κανείς. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να έρχεται και να σου γκρεμίζει την ψυχολογία με το έτσι θέλω, γιατί υποτίθεται αυτό είναι ένας τρόπος διδαχής ή ένας τρόπος σκηνοθεσίας ή ένας δεν ξέρω τι τρόπος. Αυτά άρχισαν σιγά σιγά εμένα να με βρίσκουν σύμφωνο λοιπόν, αλλά όντως ήταν παγιωμένα. Δηλαδή θυμάμαι και από τη σχολή να λέμε πολλές φορές ή να μας λένε κάποιοι καθηγητές μας ότι ωραία θα ήταν να συνεργαστείτε αύριο μεθαύριο με τον Τάδε. Βέβαια είναι περίεργος άνθρωπος, σπάει και κανένα τραπέζι, βρίζει και λίγο, αλλά είναι πολύ καλό το αποτέλεσμά του. Όχι, προτιμώ να μην έχω τόσο καλό αποτέλεσμα να δουλεύω με τέτοιους ανθρώπους. Και νομίζω πια το έχει πάρει χαμπάρι όλη η κοινωνία αυτό και δεν είμαι μόνο εγώ και το ενστικτό μου. Πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα που είναι θλιβερή αλλά ενδιαφέρουσα, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ λοιπόν στο ξεκίνημα είχες υπάρξει και ο ίδιος μάρτυρας τέτοιων άσχημων περιστατικών? Στο επίπεδο των άσχημων που έχουμε ακούσει, των πολύ άσχημων, των ποινικά κολάσιμων, όχι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν γνώριζα σε πολλές περιπτώσεις και γιατί λένε και κάποιοι ότι εμείς για όλους γνωρίζαμε. Εγώ δεν γνώριζα, δηλαδή σίγουρα για όλους δεν γνώριζα και δεν γνώριζα, ακόμα και για αυτούς που γνώριζα δεν ήξερα το μέγεθος. Δηλαδή μου έχει συμβεί να βρεθώ με άνθρωπο που καταλάβαινα ότι ας πούμε είναι οξύθυμος ή περίεργος, να το πω όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούσα να ξέρω τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή του πόρτα και τι έκανε. Και δεν έτυχε να βρεθεί και ποτέ σε μένα κάποιο θύμα να μου πει μια τέτοια ιστορία. Που και να βρισκότανε, αν και το ίδιο το θύμα δεν είχε ακόμα τη δύναμη να το πει, ξέρεις, δεν είσαι εσύ αυτός που θα μιλήσεις σε εκείνη τη φάση. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον το OK και από το θύμα. Παρότι δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, θέλω να πω ότι και κάποιοι που γνωρίζανε σε κάποιες περιπτώσεις, τους κατανοώ που μπορεί να μην μιλήσανε, γιατί σεβαστήκαν ίσως το φίλο τους που ήταν θύμα και τους εκμυστηρεύτηκε αυτά τα πράγματα. Αυτό. Οπότε με έναν κλειστά στόματα, τέλος πάντων έτυχε. Έπρεπε και κάποια στιγμή κάποια άνοιξαν και έγινε μια αρχή. Κρατάμε αυτό νομίζω. Πες μου τώρα κάτι ακόμα. Στα της τέχνης, στα της δουλειάς σου που είσαι πολύ αγαπητός από αυτήν. Το αν σου έχει λείψει, δεν θα το ρωτήσω, είμαι βέβαιος ότι... Πολύ. Σου έχει λείψει πάρα πολύ. Τώρα, ποια θεωρείς ότι θα είναι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε λίγους... Εγώ ήθελα να πούμε εβδομάδες, αλλά θα ας πούμε μήνες, φαντάζομαι το πράγμα κάπως θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Ποια θεωρείς ότι θα είναι η επόμενη μέρα για το θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση? Για την τηλεόραση, εντάξει, ίσως κάποια πράγματα έχουν προλάβει και έχουν γίνει εν μέσω της κατάστασης. Ναι, ίσως η τηλεόραση να έχει και μια, ας το πούμε, ακμή αυτή την περίοδο. Αυτό ακριβώς, ναι. Όχι σε όλα τα επίπεδα, γιατί η ακμή, εντάξει, όταν λες ακμή συνήθως συνεπάγεται και
καλέστε τα ωραία πράγματα. Δεν έχουμε μόνο τέτοια. Έτσι. Αλλά ας πούμε στο επίπεδο της μυθοπλασίας, για τα δεδομένα της εποχής, είχε μία ακμή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο το ότι ήταν κλειστά τα θέατρα και κινηματογράφη, οπότε έπρεπε κάπου ο κόσμος να δει κάτι και αυτό μπορούσε να το δει κυρίως στην τηλεόραση ή σε κάποιες πλατφόρμες όπως το Netflix, ας πούμε, που ανεβήκανε πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Η επόμενη μέρα, η επόμενη δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε σταγόνα από τη δύναμή του το θέατρο. Το πότε θα επανέλθει ακριβώς τα επίπεδα που ήτανε, αυτό δεν μπορώ να το πω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι μια τέχνη που ζει χιλιετίες και θα συνεχίσει να ζει. Αυτή η άμεση επαφή, αυτό το να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου εκείνη τη στιγμή και να είναι μόνο για σένα εκείνη η στιγμή, εννοώ και για το θεατή αυτό που λέω, δεν πρόκειται να χάσει τη μαγεία του ποτέ. Δηλαδή και όσα animation και να βγουν, δεν θα χάσει την αξία να λέει γιαγιά παραμύθι στο παιδί. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το θέατρο πάντα θα είναι δυνατό. Τώρα, στο άμεσο μέλλον, θεωρώ ότι όντως με κάποιες, πώς το λένε, στη χωρητικότητα κάποιους περιορισμούς θα ανοίξουν και εμείς σχεδιάζουμε να πάμε περιοδία το Μικρό Πρίγκιπα που κάναμε μόνο τρεις Κυριακές, παίξαμε. Οπότε το ετοιμάζουμε να βγούμε σε μια όχι πολύ μεγάλη περιοδία, όσο μας επιτρέψει ο καιρός, ο κορονοϊός. Γιατί καλώς εχόντων των πραγμάτων να πούμε, εικάζουμε όλοι ότι το καλοκαίρι θα γίνουν παραγωγές θεατρικές. Έτσι εικάζουμε, είναι και ανοιχτά τα θέατρα, είναι μεγάλο, οπότε και με πληρότητες πιο μειωμένες πάλι μπορούν να βγουν κάποιες παραγωγές. Δηλαδή όταν ένα θέατρο χωράει 1.000 ανθρώπους και έχουν 500 με αποστάσεις, νομίζω βγαίνει και η παραγωγή και μπορούν να γίνουν πράγματα. Μιλάμε για το Μικρό Πρίγκιπα, την παράσταση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, η οποία έχει ξεκινήσει στις αρχές της σεζόν. Τον Οκτώβρη και μέχρι την αρχή Νοέμβρη που έγινε το lockdown, κάναμε τρεις Κυριακές όλες και όλες στο Μικρό Χόρν. Αυτό λοιπόν θα το πάμε περιοδία. Έχω και κάποια σχέδια και συζητήσεις για του χρόνου θεατρικά και κινηματογραφικά και τηλεοπτικά, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορώ να... Ούτε εγώ να την είμαι σίγουρος, κατάλαβες. Πάντως αλλά... υπάρχουν στα σκαριά πράγματα και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Έστω και αυτό, ξέρεις, μου δίνει εμένα μια δύναμη. Δηλαδή το ότι συζητάω και γίνονται κάποιες ζυμώσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά με έχει βάλει πάλι σε μια διαδικασία να οραματίζομαι, να ονειρεύομαι και αυτό ήταν το κυριότερο πλήγμα σε μένα. Ότι εντάξει, δεν με πείραξε και δεν με πειράζει να κάθομαι, okay, παρότι είμαι ένας ενεργητικός άνθρωπος και στη δουλειά μου, αλλά με πείραξε που ένιωθα ότι δεν είχα στόχο, δεν είχα όνειρο και δεν ήξερα αν θα έχω και πότε θα έχω. Τώρα έχω μπει σε μια διαδικασία ότι ξαναονειρεύομαι και αυτό ήδη μου έχει ανεβάσει το ηθικό. Και επίσης αυτό που βλέπω εγώ και θέλω να επισημάνω, γιατί επίσης το είχα διαβάσει που το έχεις πει αλλού, είναι, και να υπογραμμίσω, είναι ότι είναι σημαντικό που δεν αφήνεσαι μαζί με την τέχνη σου να μαραζώσετε. Τι εννοώ, εσύ έχεις πει ότι ακόμα και όταν στο θέατρο έχουν υπάρξει ενδεχομένως φορές που είναι πολύ λίγοι άνθρωποι από κάτω, η ερωτελεστία είναι η ίδια, αυτό δεν εννοούσες? Ναι, ναι, ναι. Ναι, εγώ όποτε και να παίξω, όπου και να παίξω, με το ίδιο ζήλο και το ίδιο πάθος παίζω, να σου πω την αλήθεια. Και είτε είναι ένας θεατής με ένα, δεν ξέρω αν μου έχει τύχει, δεν νομίζω, αλλά... κοντά σε έναν, ναι. Είτε χίλιοι, είτε δυο και τρεις χιλιάδες, πραγματικά εγώ μπαίνω με την ίδια ζέση και την ίδια θέρμη μέσα και κάνω αυτό που αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το μετράω με τις χωρητικότητες το πώς θα παίξω και πώς θα είμαι. Και είναι μια δουλειά που δεν την έκανα γιατί κάποιος μου την επέβαλε, τη διάλεξα, ίσα που πέρασα και από εμπόδια για να την κάνω, οπότε... θα ένιωθα πολύ περίεργα να πηγαίνω με μισή καρδιά στη δουλειά μου ή να περιμένω μόνο να έχει κόσμο για να παίξω. Και ονειρεύομαι συνέχεια. Και καλά κάνεις, γιατί και ο Μικρός Πρίγκιπας έχει να κάνει με αυτό. Βέβαια. Και με πολλά ταξίδια και συμβολικά ταξίδια, όχι μόνο πραγματικά. Λοιπόν, πριν σου κάνω την τελευταία ερώτηση, θα παρισφρήσει άλλη μία που αφορά... στην απορία μου, μια και έχεις ενσαρκώσει τον Τσάρλι Τσάπλιν και είναι ένας ρόλος ο οποίος θεωρώ πραγματικά ότι σου κούμπωνε απίστευτα, είδα και την κινηματογραφική και την θεατρική εκδοχή. Πες μου κάποιους ρόλους τους οποίους
θα ήθελες να μοιραστείς ότι θέλεις να αγγίξεις και δεν σου έχει τύχει ακόμα. Και ρωτώ γιατί είσαι ένας ηθοποιός που τον έχουμε συνδέσει με απίστευτες κωμικές ωραίες στιγμές, αλλά εγώ στην ταινία είδα και τη δραματική, και στο θέατρο βέβαια, αλλά κυρίως στην ταινία είδα και τη δραματική σου πλευρά. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι που εντόπισες και κάτι διαφορετικό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ ποτέ δεν σκεφτόμουν συγκεκριμένους ρόλους. Mm-hmm. Δεν έχω κάποιο αποθυμένο ρόλο και δεν είχα ποτέ μου, δηλαδή ούτε στα ξεκινήματά μου δεν έλεγα θα κάνω αυτό για να παίξω αυτό. Θεωρώ ότι το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ζει και αναπνέει και αφουγκράζεται την κοινωνία και την εποχή. Οπότε δεν μπορώ εγώ να διαλέξω έναν ρόλο χωρίς να έχω αφουγκραστεί την εποχή. Mm-hmm. Πρέπει, ξέρεις, να με οδηγήσει... Εμένα με πάνε οι συνεργασίες μόνες τους. Mm-hmm. Τα κείμενα και οι συνεργασίες έρχονται και έρχονται σύμφωνα με το τι μου λέει το ένστικτό μου εκείνη τη στιγμή. Και έχει το timing, να γίνει φαντάζομαι. Πρόταση. Ορίστε. Και το timing, φαντάζομαι. Έχει τύχει, ας πούμε, να μου γίνει πρόταση για ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο που επειδή είχα κλείσει κάτι δεν τον έκανα εκείνη τη σεζόν και μου το ξαναπροτείναν την επόμενη χρονιά. Αντικειμενικά μπορεί κάποιος να έλεγε ότι έπρεπε να το κάνεις αυτό το ρόλο, δηλαδή θα τον αφήσεις. Εγώ δεν ένιωθα ότι εκείνη η χρονιά που ήρθε η επόμενη ήταν για να κάνω αυτό το ρόλο. Ένιωθα ότι κάτι άλλο έπρεπε να δώσω σε εισαγωγικά στην κοινωνία, γιατί κάτι, ξέρεις, εμείς ονειρευόμαστε ότι κάτι προσφέρουμε, κάτι δίνουμε. Δεν ένιωθα ότι με αυτό θα προσφέρω κάτι, τόσο όσο θα πρόσφερα με κάτι άλλο που μου είχε συμβεί mm-hmm. και μου είχε τύχει εκείνη την περίοδο. Οπότε, εμένα μου αρέσουν καλές συνεργασίες, μου αρέσουν τα ωραία κείμενα, μου αρέσει να ξέρω ότι αυτό κάπου μπορεί να κουμπίσει στην ψυχή του θεατή και να συντροφεύσει έτσι και να ψυχαγωγήσει με πολύ ωραίο τρόπο τον άλλον. Τώρα δεν μπορώ να σου το εξηγήσω και ακριβώς πώς το νιώθω, αλλά βλέποντας και κάνοντας είμαι σε αυτή τη δουλειά. Λειτουργείται έτσι και λειτουργείται και με το ένστικτο και με τη στιγμή, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Σίγουρα είναι... υπάρχουν κείμενα και ρόλοι που εννοείται ότι είναι απογραφής σπουδαία. Δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να πεις δεν θα σου πω ότι δεν θα ήθελα να παίξω τον Άμλετ ή... Δεν ξέρεις αντίστοιχους ρόλους, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μου γίνει αιμονή ή θα πηγαίνω μόνο προς τα εκεί γιατί πρέπει να παίξω αυτό το ρόλο. Αυτό θεωρώ ότι είναι εγωιστικό, το τι πρέπει να παίξω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίξω αυτό που με επιτάσσει εκείνη τη στιγμή η κοινωνία. Το λέω πολύ γενικά, αλλά έτσι το οραματίζομαι. Και αν δεν μου το επιτάσσει, δεν θα βάλω τον ναρκισισμό μου πάνω για να κάνω ένα ρόλο που θα ικανοποιήσει το εγώ μου, αλλά δεν θα είναι εκείνη τη στιγμή για να δώσω κάτι, να προσφέρω κάτι. Κατανοητό, κατανοητό και είναι ίσως και ένα από τα στοιχεία του καλλιτέχνη αυτά, γιατί δεν πάβετε να είστε καλλιτέχνες υπό τις όποιες συνθήκες. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μια ερώτηση περίεργη, γιατί το διάβασα και δεν το ήξερα, την χάνει και δεν το ήξερα που σε παρακολουθώ τόσα χρόνια. Μια άλλη μεγάλη σου αγάπη, εκτός από το θέατρο και τους δικούς σου ανθρώπους, είναι ο Άρης. Το μπάσκετ, γενικά είναι το μπάσκετ ή είναι ο Άρης. Το μπάσκετ. Κοίταξε. Εντάξει, τον αγαπώ τον Άρη εννοείται. Τον αγαπώ επειδή ως παιδί είδα τον Γκάλι τότε στην Εθνική που το 87 με το Eurobasket. Έγινε Άρης. Με αυτή την έννοια έχω μια γλυκιά σχέση και ανάμνηση με τον Άρη. Σίγουρα δεν επικροτώ και δεν είμαι οπαδός και δεν επικροτώ το οπαδηλίκι σε κανέναν. Αλλά εντάξει, είμαι Άρης. Η αγάπη μου όμως η μεγάλη είναι το ίδιο το μπάσκετ. Δηλαδή σκέψω ότι εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω μπασκετμπολίστας. Αν το ήθελες. Ναι, μέσα σε όλα. Πάντα έλεγα, όταν μου λέγανε τι επάγγελμα θες να κάνεις, έλεγα ηθοποιός, συνήθως έλεγα και μπασκετμπολίστας και ένα τρίτο. Μία περίοδο έλεγα παπάς, μία περίοδο έλεγα γιατρός, μία περίοδο έλεγα δάσκαλος. Αλλά ο ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας υπήρχαν. Πήγαινα, έκανα τρελές προπονήσεις, όλη τη μέρα έπαιζα μπάσκετ. Τώρα τα έφερε κάπως η ζωή, φυσικά εντάξει, και από τη φύση μου δεν είμαι και ξέρεις, δεν πάει το μυαλό σου ότι εγώ μπορώ να γίνω μπασκετμπολίστας. Ναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, παρόλο που δεν ασχολούμαι καθόλου με μπάσκετ, θα ήσουν καλός playmaker, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή την εποχή ακόμα και οι playmaker είναι πάνω από 1,95. Δηλαδή δεν υπάρχει. Πρέπει να είσαι. Εντάξει, υπήρχε κάποτε ο Maxi Box, ας πούμε, στο NBA που ήταν 1,59 και έπαιζε. Αλλά είναι όσο καλός και να είσαι, είναι σχεδόν απίθανο να μπορείς να φτάσεις σε επίπεδο επαγγελματικό. Οπότε το πήρα και εγώ απόφαση μέσα μου. Εξάλλου έτσι και όσο αγαπούσα το θέατρο, δεν το συζητώ. Αλλά έτσι ως έφηβος και που παίζαμε όλες τις γειτονιές μπάσκετ, με πήγαινε προς τα εκεί. Ήθελα και μπάσκετ.
Μετά εντάξει, άρχισα να οριμάζω και να βάζω και τη λογική και να λέω ότι θα πας και τα δύο τα αγαπάς, θα πας στο θέατρο που και αυτό το αγαπάς εξίσου και μπορείς να το καλλιεργήσεις και να κάνεις πράγματα. Ενώ στο μπάσκετ και η ημερομηνία λήξη θα είχε, αλλά και θα ήταν σχεδόν, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα και έτσι όπως είναι ευκαιρία. Να μπορέσεις, ναι. Όχι, εγώ θα το πάω λίγο εγωιστικά και θα πω ότι ακριβώς επειδή μιλάς σε μια web TV εκπομπή πολιτισμού, χαιρόμαστε περισσότερο που έγινε ηθοποιός, γιατί δεν είναι η αθλητική εκπομπή του The Caller GR. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την σύντομη, αλλά νομίζω πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Πολύ, όντως ήταν πολύ ωραία. Και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για όταν θα έχουμε να μιλήσουμε to the point για κάτι, για κάτι από τα επόμενα συγκεκριμένα σου πλάνα που πάντα είναι ενδιαφέροντα και αρκετά. Ποτέ δεν σε ξεχνάμε. Και να μπορούμε να τσουγκρίσουμε τον καφέ κι ας είναι και γρουσουζιά. Όχι, θα το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε. Αυτό το δεσμευόμαστε. Εντάξει, μπορούμε, αλλά να ακούσουμε και τον ήχο, τον κλίνγκ. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.